δύο βραβεία σε ένα παιχνίδι που τον αφήνει και εκτός. Είναι λίγο γλυκό πικρή γεύση. Ουσιαστικά είναι κρίμα γιατί σε ένα παιχνίδι που πήρε αυτά τα δύο βραβεία υπήρξε ο τραυματισμός, όπως είπατε. Είμαι χαρούμενος για τα βραβεία που μπόρεσα και βοήθησα την ομάδα, αλλά τα ατομικά βραβεία δεν σημαίνουν τίποτα. Σημασία έχουν τα ομαδικά βραβεία και αυτά που θα έρθουν στο τέλος της χρονιάς. Από εκεί και πέρα, για τον τραυματισμό, ήταν ένας χαζός τραυματισμός. Είναι πραγματικά κρίμα, γιατί δεν μπορώ να βοηθήσω την ομάδα. Ευτυχώς, απ' την άλλη, που δεν ήταν κάτι πολύ σοβαρό, γιατί στο γόνατο είναι ένα ευαίσθητο σημείο. Και αυτή τη στιγμή δουλεύω πολύ καλά, δουλεύω δυνατά, ώστε να επιστρέψω όσο πιο σύντομα γίνεται. Μπορεί να δώσει μια συμβουλή στον αντικαταστάτη του και πώς του ακούγεται όλη αυτή η κουβέντα, γιατί συζητάμε αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να παίξει χωρίς τον Μαουρίσιο. Από τη μία τον τιμά, από την άλλη τον προβληματίζει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει παίκτη στην ομάδα που να μην είναι έτοιμος για αυτό το παιχνίδι. Όποιος και να αγωνιστεί μπορεί να τα καταφέρει και να βοηθήσει την ομάδα στο μέγιστο, γι' αυτό είμαι σίγουρος. Από την άλλη, δεν μπορώ να κάνω μια τέτοια κουβέντα για το αν μπορεί η ομάδα να παίξει χωρίς εμένα. Νομίζω ότι όλοι οι παίκτες ξέρουν να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και είμαι σίγουρος ότι θα δώσουν το καλύτερο εαυτό τους αύριο. Η επίσημη πρόληψη κάνει λόγο για 4-6 εβδομάδες απουσίας. Αυτό θεωρεί ότι μπορεί να γυρίσει πιο σύντομα. Ουσιαστικά και εγώ έχω την αίσθηση ότι θα μπορέσω να γυρίσω πιο νωρίς. Δουλεύω πάρα πολύ σκληρά. Δύο φορές τη μέρα κάνουμε τις θεραπείες. Ξεκουράζω συνεχώς το πόδι. Κάνω ακριβώς ό,τι μου λένε. Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα αποκατάστασης. Εξαιρετικοί επαγγελματίες και έχω και εγώ την εντύπωση μέσα μου από το πώς πηγαίνει ο τραυματισμός αυτές τις μέρες ότι θα μπορέσω να γυρίσω πιο νωρίς. Τώρα, να σας πω μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες πιο νωρίς δεν μπορώ να το κάνω. Φυσικά δεν γίνεται αυτό. Αλλά σίγουρα πιστεύω ότι θα είναι πιο νωρίς από 4 εβδομάδες. Έχοντας αποκτήσει μια εικόνα του ελληνικού πρωταθλήματος πλέον, πιστεύω ότι είναι αισιόδοξο για την κατάκτηση του τίτλου. Εγώ πάντα είμαι αισιόδοξο και από την πρώτη στιγμή πίστευα ότι μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Έχω την αίσθηση ότι έχουμε την καλύτερη ομάδα. Έχουμε όχι μόνο 11 πολύ καλούς παίχτες, έχουμε ένα εξαιρετικό σύνολο το οποίο δουλεύει πάρα πολύ σωστά. Και έχω την εντύπωση ότι στο τέλος θα είμαστε εμείς οι νικητές.